Να μην τεντώνουμε τα πόδια πίσω. Εδώ και 7 έτη, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος της αξίας του Μάστερ, εδώ και 7 έτη προσπαθούμε να τον εφέρουμε. Δεν ήταν εφικτό και λόγω των καταστάσεων, αλλά λόγω ότι υπάρχει και πρόβλημα με τη βίζα, την έκπτωση βίζας. Αλλά τελικά καταφέραμε φέτος να τον εφέρουμε. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση που θα μας αναβαθμίσει. Και επιπλέον, ένας λόγος παραπάνω είναι ότι αλλάξανε πάρα πολλοί κανονισμοί τελευταία στο ταϊκβοντό και είναι η καλύτερη, πιστεύω, περίπτωση να μπορέσουμε να τα μάθουμε από πρώτο χέρι, ας πούμε, σε εισαγωγικά, για να βάλουμε τις βάσεις για να ανεβάσουμε το άθλημα ακόμα παραπάνω στο νομό μας. Το ταϊκβοντό σε σύγκριση με το Ιράν και την Ελλάδα, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εμείς? Έχουμε διαφορά. Το Ιράν μαζί με την Κορέα θεωρείται το νούμερο ένα δυνάμεις ταϊκβοντό στον κόσμο. Η Ελλάδα δυστυχώς είμαστε, θα πω, όχι σε αρνητική θέση, αλλά όχι και σε top επίπεδο. Δυστυχώς δεν υπάρχει ανάλογη βοήθεια με ευρύ κλίμακα οργάνωσης και προσπαθούμε διαμέσου μικρής κλίμακας, όπως είναι ένα σύλλογος, ας πούμε, και τα λοιπά, να δημιουργήσουμε μερικές καταστάσεις. Πιστεύω ότι και αυτό δεν είναι λίγο. Δημιουργούμε εστίες ανάπτυξης. Τα παιδιά καταλαβαίνουν τη διαφορά, γιατί εκτός ο κύριος ότι είναι ειδικότητα ταϊκβοντό, μην ξεχνάμε ότι είναι και καθηγητής πανεπιστημίου σε μια αντίστοιχη σχολή, όπως είναι η Γυμναστική Ακαδημία η δικιά μας. Δηλαδή έχει μια κατάρτιση η οποία δεν είναι μια απλή, ας το πούμε, κατάρτιση ταϊκβοντό απλώς, αλλά είναι μιας γενικής φύσεως πάνω στον αθλητισμό. Και υπό αυτό το λόγο έκανα τεράστιες προσπάθειες να τον εφέρω. Είναι βέβαια παλιός μου γνωστός, εγώ πάω τα τελευταία 10 χρόνια Σερβία, που γίνεται κάθε χρόνο κάπου, θα πάμε και φέτος, πρώτα ο Θεός. Και έχω δει τη δουλειά που κάνει, γιατί είναι ο κύριος με τον συνέτερό του, ας πούμε, είναι αυτοί που ευθύνονται για τη μεγάλη άνοδο της Σερβίας στο ταϊκβοντό τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι έχουν κατοκτήσει Ολυμπιακά και Παγκόσμια μετάλλια. Και πιστεύω ότι είναι ο καταλληλότερος για να μπορέσει να μας διδάξει πάνω σε νέες βάσεις, όπως είπα, λόγω των νέων κανονισμών, αλλά και με μια φερεγγιότητα επιστημονική. Αυτό το τονίζω, γιατί άλλο είναι να κάνεις μάθημα με έναν απλό δάσκαλο του ταϊκβοντό και άλλο να κάνεις με έναν που είναι καταρτισμένος επιστημονικά σε όλο το φάσμα το αθλητικό. Τώρα σε σχέση η σχολή εδώ της Αργολίδας, εδώ πέρα του ταϊκβοντό, η δική σας σχολή, σε τι επίπεδο βρίσκεται, ποια είναι τα όνειρα της σχολής, τα δικά σας για το μέλλον, γενικά ποιες είναι οι φιλοδοξίες σας? Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε μια επαρχιακή πόλη, εννοείται ότι είμαστε πιο κάτω, όχι τεχνικά, υλικά θα μπορούσα να το πω, δηλαδή έχουμε πιο λίγους αθλητές από ό,τι έχουν τα κέντρα τα μεγάλα, τα Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Αλλά σε θέμα επίπεδου, έστω και αν είμαστε πιο λίγοι, κρατάμε, πιστεύω, μια ισορροπία σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα. Αυτό προσπαθούμε ακόμα να το αναβαθμίσουμε. Και ο λόγος είναι αυτός που φέραμε και το μάστερ από το Ιράν για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σκαλοπατάκι ακόμα παραπάνω. Δηλαδή ο επόμενος στόχος της σχολής? Ο επόμενος, κάθε χρόνο βάζουμε καινούριους στόχους. Μετά όταν πάρει η κάμερα θα δείτε εδώ πέρα όλα τα παιδιά που έχουμε βάλει σε κάδρα και τα λοιπά, οι οποίοι είναι χρυσοί πρωταθλητές Ελλάδος. Εδώ βάζουμε μόνο τους πρώτους. Όσα αστεράκια είναι κάτω είναι πόσες φορές είναι πρωταθλητές Ελλάδος και τα πάνω αστεράκια είναι πόσες διακρίσεις έχουν κάνει σε Ευρώπη και κόσμο. Που σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο καλό. Αλλά αυτό δεν μας δίνει το δικαίωμα να χαλαρώσουμε και να εφησυχάσουμε, αλλά να προσπαθήσουμε να βγάζουμε ακόμα περισσότερα παιδιά, να επισημαίνουμε τα ταλέντα και να μπορούμε να τα αναδεικνύουμε. I'm very happy coming to Greece. I will be here for the first time. My friend Mr. Nikos invited me. I come here for the first of all for friendship and after that for training and help to together.
Είναι εδώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ευχαριστεί τον φίλο του τον Νίκο. Και θα είναι αρχικά εδώ για τη φιλία και μετά για να ανεβάσει το level της προπόνηση και να μας πάει ένα level πιο πάνω. Σε τι βαθμό βρίσκεται στο Taekwondo, πόσα χρόνια ασχολείται και πώς βλέπει το άθλημα? Ασχολείται με το άθλημα πάνω από 30 χρόνια. 15 χρόνια ήταν σαν αθλητής και μετά σαν προπονητής. Είναι προπονητής του Πανεπιστημίου στο Ιράν και στις εθνικές ομάδες. Και έχει πάρει πολλά ασιατικά πρωταθλήματα, παγκόσμια και ελπίζει να φτάσει και μέχρι Ολυμπιακά μετάλλια. Είναι εδώ μόνο για να πάρει εμπειρίες από εμάς και να μας δώσει την εμπειρία που αυτός έχει και ελπίζει να τα καταφέρει. Πώς βλέπει το επίπεδο στην Ελλάδα στο Taekwondo? Είμαστε σε ένα σχετικά καλό επίπεδο, αλλά χρειαζόμαστε ακόμα πολλή δουλειά. Ελπίζει να πάμε σε άλλα κάμπ ή να πάμε εμείς στο Ιράν για να δει πώς πάμε, αν πάμε ένα level πάνω ή πώς είμαστε. Και ελπίζει την επόμενη φορά που θα έρθει εδώ να είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο level. Και η κατάσταση του Taekwondo στο Ιράν, σε τι κατάσταση? How do you see the level in Iran? Λέει ότι έχουν πιο πολλούς αθλητές εκεί, έτσι έχουν πιο πολλά ταλέντα και έχουν πιο πολλή οργάνωση, έχουν πιο πολλά πρωταθλήματα, η εθνική οργανώνει καλύτερα τους αθλητές για να πάρει για εθνική ομάδα για να ανεβεί σε ένα επίπεδο και ελπίζει να ανεβούν κι άλλα και να φτάσουν στην πρώτη θέση στο Taekwondo. The best results for Taekwondo Iran is Greece. I think the best results for Taekwondo Iran was in 2004 Olympic in Athens. That time Iranian guys can won gold and one bronze. This result the best result for Taekwondo in the good memory for about Greece. Yes. We have. Λέει ότι τα καλύτερα αποτελέσματα που έχει στο Ιράν ελπίζει να τα έχει και η Ελλάδα για να μπορέσει να μας βοηθήσει και να ανεβούμε ένα επίπεδο πάνω. I hope again, repeat. Yes. Να το επαναλάβω. Μάλιστα. Και τώρα δύο λόγια να μας πει πώς βλέπει την Ελλάδα, πώς την κατάσταση εδώ πέρα και να μας πει και δύο λόγια εδώ για τη σχολή του Άργους. How do you see the Greece? How do you see our club, Argos School? Yeah, I don't know. I don't more information about another clubs, but this club very activity and Mr. Nichols. Do you know this city is small city, but he very active and he trying about Taekwondo, technical Taekwondo grew up, and I think the future Nichols. Talents and Nico's students go up and they take good results, I hope. Λέει ότι δεν ξέρει την Ελλάδα καλά γιατί η πρώτη φορά ήρθε, αλλά για αυτό το club ελπίζει ο Master Nikos να πάρει τα ταλέντα και να τα ανεβάσει πολύ για να έχει καλά αποτελέσματα στο μέλλον.